Δεις, κλήθηκε από την εισαγγελία για πολλούς και διαφόρους λόγους για τον κύριο Μπουτάρη. Ότι επειδή τον αποκάλεσε πολιτικό τραβέλι, επειδή θεωρήθηκε ως ύποπτος για την επίθεση εναντίον του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη Ψωμιάδη. Για πες μας λίγο. Δεν είναι τόσο πολύ. Κύριε Καμπούρη, όλη τη ζωή μας κουβαλάμε κάποιους τίτλους. Εγώ μέχρι πρότινος είχα δύο τίτλους τιμής, τη γέννηση της κόρης μου, την ώρα που τοποθετούσα το 1998 την ελληνική σημαία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, διότι εγώ την τοποθέτησα, δεν υπήρχε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ελληνική σημαία και είναι τίτλος τιμής. Και ο άλλος τίτλος τιμής, να διώκομαι από αυτόν που ηγείται του Δήμου Θεσσαλονίκη με τα ιδιαίτερα, με τα περίεργα ακούσα, είπατε το όνομά του προηγουμένως. Όμως, βρισκόμαστε στο βαθμό προανάκρισης. Εγώ δεν συμμετείχα σε κανένα επεισόδιο, αντιθέτως προέτρεψα παιδιά που θέλουν να τον ορμήξουν ότι δεν υπάρχει λόγος και εξάλλου έχω δηλώσει ότι είμαι κατά της σωματικής βίας και της χορηγικής. Όμως, ο μοναδικός ειδικός αυγός εκείνης της ημέρας ήταν ο ίδιος ο συγκεκριμένος τύπος. Διότι τον παρακαλούσαν οι διοργανωτές να αποχωρήσει και αυτός επιδεικτικά προκαλώντας τον κόσμο έμεινε εκεί. Όμως θα σας πω και κάτι το οποίο δεν το ξέρετε και αποκρύπτεται από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, ότι εκεί δίπλα του ήταν και δύο υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμενος και ο κύριος Αμανατίδης, οι οποίοι με το πρώτο σηκώθηκαν και φύγανε. Τώρα, εγώ εκείνη την ώρα έδινα μια συνέντευξη σε ένα κανάλι. Περνώντας ο Δήμαρχος και ακούγοντας τον Γιούχα, γιατί το Γιούχα ξεκίνησε πολύ πριν, περνώντας είπα αυτή είναι η χολέρα και το πολιτικό τραβέλι που πούλησε τη Μακεδονία και. Από εκεί και πέρα, γιατί το πολιτικό τραβέλι είναι εμπρησιά. Το πολιτικό τραβέλι ξέρετε τι είναι. Σήμερα ο κύριος Δήμαρχος βάζει μια στολή εθνικιστή, αύριο του ομοφιλόφιλου, αύριο του φιλοπόντιου και δεν ξέρω τι. Αυτό εννοούσα, πολιτική τοποθέτηση. Τι να πούμε εμείς όταν ο συγκεκριμένος τύπος είπε «Χέθηκαν ο Κεμάλ καθάρισε χιλιάδες ποντίους», αναφέρει και για τον σεβασμιότατο εκεί δίπλα σας Σεραφείμ και είπε «Αυτός είναι για πολύ ξύλο», κατά του κυρίου Καμένου, κατά του Άνθιμου, κατά της ελληνικότητας της Μακεδονίας, την ώρα που διαπραγματεύονταν ο Κωστιάς το όνομα της Μακεδονίας, αυτός πήγε μέσα στα Σκόπια και ονομάτισε τα Σκόπια Μακεδονία. Η ποινική δίωξη Παναγιώτη Ψωμιάδη αυτεπάγγελμα να την έκανε ο εισαγγελέας ή μεταπομιντήρια αναφορά του κ. Μπουτάρη. Είναι σε βαθμό προανάκρισης, δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Από εκεί και πέρα φτάνει να προστατεύονται κάποιοι ανθέλινες, κάποιοι οποίοι πολεμούν αξίες ιδανικά της χώρας μας. Έχει προστάτες, είναι στο απειρόβλητο. Όμως εγώ δεν καταλαβαίνω από αυτά. Κοιτάξτε, εγώ κουβαλάω παντελόνια με πολύ βαριό περιεχόμενο. Δεν είμαι κανένας φλόρος. Δεν καταλαβαίνω από αυτά. Κυνηγήθηκα όσο κανένας άλλος στην πολιτική από τον Αντώνη από την Καλαμάτα και δεν κολλώνω σε αυτά τα πράγματα. Παναγιώτη Ψωμιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη δίκη